Για πέμπτη ημέρα σε κλειοχιονιά τα ορεινά της Κρήτης, με το γεγονός πως αυτή η κακοκαιρία δεν έφερε και σοβαρά προβλήματα να αναδεικνύει στο έπακρο την ομορφιά του λευκού τοπίου. Μέσω ντρόουν ο Δήμος Ανογείων αποτυπώνει τις μαγευτικές εικόνες από το χιονισμένο ψιλορίτι που ντυμένο στα λευκά αναμένεται να υποδεχτεί μέσα στο Σαββατοκύριακο πολλούς επισκέπτες που θα ανηφορήσουν στο βουνό για να χαρούν το χιόνι. Και εκεί, όπως σε όλες τις ορεινές περιοχές του νησιού που θα τραβήξουν σαν μαγνήτες τους εκδρομείς, η προσοχή θα πρέπει να είναι μεγάλη και η ύπαρξη αντιολισθητικών αλυσίδων άκρως απαραίτητη προϋπόθεση. Άλλωστε για το Σάββατο αναμένεται μια μικρή υποτροπή του καιρού που στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσει παροδικά νέες ασθενείς χιονοπτώσεις και χιονόνερο. Ενδεχομένως να δούμε το Σάββατο μια επαναφορά λίγο φαινομένων. Σε ορεινές περιοχές κάποια ασθενής παροδική χιονόπτωση, σε χαμηλότερες ζώνες, ενδεχόμενα όπως είπαμε λίγο χιονόνερο και κάποια ασθενής παροδική βροχή. Και αν η Μπάρμπαρα είναι πια σε ύφεση, οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες. Σε μεγάλα υψόμετρα όπως τις περιοχές Καμινάκη και Άγιος Μανώλης στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου κτηνοτρόφοι παραμένουν ασφαλείς και καλά προετοιμασμένοι για πολλωστή ημέρα, το χιόνι αγγίζει τα 4 μέτρα. Είναι δε ενδεικτικό πως χθες από τις 11 το βράδυ και για περίπου 9 ώρες ο υδράργυρος κόλλησε στους μείον 7,3 βαθμούς Κελσίου και με τα συνεργεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου να ρίχνουν πάνω από 3 τόνους αλάτι για να αποτρέψουν τον επικίνδυνο παγετό. Από τις περίπου 11 η ώρα μέχρι τις 8 το πρωί, 11 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί, είχαμε μείον 7 βαθμούς Κελσίου, μείον 7,3 για την ακρίβεια, και το θερμόμετρο ανέβηκε πάνω από το 0 μετά τις 9.30 το πρωί. Την Κυριακή αναμένεται ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές γενικά από το πρωί. Θα είναι καλές οι συνθήκες, θα είναι μια μέρα πάρα πολύ ευχάριστη, γιατί φαίνεται ότι μάλλον θα δώσει και λίγο ηλιοφάνεια και σε βόρειες περιοχές και ορεινές, και αυτό θα δώσει την ευκαιρία στον κόσμο ενδεχόμενα να επισκεφτεί όλες αυτές τις περιοχές του χιονιού. Σε Ανόγια και Οροπέδιο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες κινούνται από μείον 2 έως 1 με 2 βαθμούς σε γενικές γραμμές. Μόνο το μεσημέρι της Κυριακής, ωστόσο, δεν αποκλείεται να φτάσουν μέχρι και τους 4 βαθμούς Κελσίου, με μία μικρή ηλιοφάνεια, σύμμαχο για τους εκδρομείς. Πέρα από τις αλυσίδες που πρέπει όλοι να έχουμε, γιατί όπως είπαμε, η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το 0. Θα πρέπει λοιπόν πέρα από τις αλυσίδες να είμαστε καλά ντυμένοι, με γάντια, με ειδικά μπουφάν, και να έχουμε όρεξη για παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη προσοχή, μιας και όπως είπαμε ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες το φαινόμενο του παγετού είναι κάτι που δεν αποκλείεται να το συναντήσουν. Με τα καταλήματα στα ορεινά να έχουν φουλάρει, καλό θα ήταν οι εκδρομείς για να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία να κάνουν από τώρα τις κρατήσεις τους, καθώς και στις παραδοσιακές ταβέρνες τα τραπέζια ώρα με την ώρα εξαφανίζονται.